Ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι, προχωρούν κανονικά με την τρίωρη στάση εργασίας και δεν αποκλείουν και κλιμάκωση. Πάμε να δούμε τι λέει ο ΚΥΠΗ για τις εξελίξεις. Έχουμε τον κύριο Χαριλάου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, τι έγινε στην συνάντηση και γιατί τελικά δεν αποφεύχθησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας η χθεσινή του συνεδρία, όπως είχε υποσχεθεί και παλιότερα, έχει εγκρίνει ένα σχέδιο κινήτρων για τους ειδικούς γιατρούς. Ναι. Το οποίο σχέδιο παρουσιάστηκε σε όλους τους εκπροσώπους των συντεχνιών των κυβερνητικών γιατρών το απόγευμα. Ναι. Το σχέδιο αυτό είναι ενδιάμεσο, τονίζω ότι είναι ένα ενδιάμεσο σχέδιο και θα ισχύει μέχρι τις 31/5 του 2020, όπου θα εφαρμοστεί και η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ και θα μπει και η ενδονοσοκομιακή φροντίδα υγείας. Ούτως ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για την εξωνοσοκομιακή και για την ενδονοσοκομιακή. Ναι. Και σε αυτό, κύριε Χαριλάου, δεν ήταν ευχαριστημένοι οι γιατροί. Γιατί έκαναν λόγο για πισοδρομικές προτάσεις, πισωγύρισμα στην οικονομική πρόταση που τους είχατε κάνει πριν. Κοιτάξτε να δείτε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο βασιζόμενο πάνω στις οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού, τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού. Και έχει συνδέσει τα έσοδα του οργανισμού μαζί με την αποδοτικότητα των νοσηλευτηρίων. Όπως φαίνεται, η πρόταση αυτή δεν έγινε να δεστεί στη Μαγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Γιατρών, την βασική, η οποία προχωρεί στην τρίωρη στάση εργασίας σήμερα, μια στάση εργασίας την οποία έχει εξαγγείλει εδώ και μέρες, χωρίς καν να γνωρίζει το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ενδεχόμενο από πλευράς ΟΚΙΠΗ για αναθεωρημένο σχέδιο ή αυτό είναι πάρτε το ή αφήστε το και πάμε παρακάτω? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα σχέδιο, δηλαδή ένα πακέτο. Ναι. Το οποίο περιλαμβάνει αρκετά πράγματα. Ο ΚΥΠΗ, όπως λέχθηκε και στους ίδιους χθες, είναι ανοιχτός για να συζητήσει οτιδήποτε στο σχέδιο, χωρίς αυτό να επηρεάζει την όλη φιλοσοφία του σχεδίου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τεθεί κάποια όρια από το Διοικητικό Συμβούλιο για οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί, χωρίς, επαναλαμβάνω, να αλλάζουν τα όρια τα οποία έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν συντεχνίες οι οποίες θα το μελετήσουν και θα επανέλθουν. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Χαριλάου, που είστε κι εσείς πιο έτοιμοι να κάνετε πίσω ή να το αναθεωρήσετε, όχι ολόκληρη την πρόταση, κάποιο συγκεκριμένο σημείο της πρότασης αυτής? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα φερθώ από αέρος ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία μπορούν να δείχνουν οποιασδήποτε διαφοροποίησεις. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί, είναι ένα τετρασέλιδο σχέδιο κινήτρων, η οποιαδήποτε συνεχνία θεωρεί, με συγχωρείτε, ότι θέλει να αλλάξει οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεσή τους να το συζητήσουμε, επαναλαμβάνοντας, χωρίς αυτό να αλλάζει τα όρια, να ξεπερνά τα όρια τα οποία έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαριλάου. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Θα δούμε και την άλλη άποψη σε ζωντανή σύνδεση αργότερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας με το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τις εφημερίδες μας. Εφημερίδα Αλήθεια. Τσιμεντωμένο ΓΕΣΥ, μηνύματα Υπουργού Υγείας προς κινδυνολόγους, σταματήστε το παραμύθι της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων. Το σχέδιο υγείας ήρθε και θα μείνει. Μέχρι σήμερα 6 μήνες λειτουργίας του έχουν συμβληθεί με αυτό 662 φαρμακεία, 165 κλινικά εργαστήρια, 451 προσωπικοί ιατροί ενηλίκων, 170 προσωπικοί ιατροί παιδιών και 1170 ειδικοί γιατροί.
Στην απομόνωση, η Τουρκία, σύνοδος κορυφής, ξεκάθαρη αποδοκιμασία της τουρκολιβικής συμφωνίας και της προκλητικότητας Ερντογάν. Τζόνσον ψήφισε με τον χαριτωμένο Ντίλιν αγκαλιά, το σκυλάκι του. Είναι πραγματικά μια εικόνα που σε κάνει να διαιρωτάσαι. Βεβαίως είναι καλό να είμαστε ζωόφιλοι. Πήρε το σκυλάκι στις κάλπες ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας να ψηφίσουν παρέα. Ναι, και έριξε και τείχο με μπουλτόζα. Ναι, με μπουλτόζα και πήρε και κινητό δημοσιογράφου. Αν δεν κάνω λάθος, το βάλε στην τσέπη του. Λέει: δεν στο δίνω, δεν θέλω να δω την εικόνα που θα μου δείξεις. Είναι, ζούμε την εποχή αυτών των ηγετών. Ναι, δυστυχώς. Πρόγραμμα διάσωσης. Μας απέμειναν μόνο 20 έως 25 γήπες. Ενώνονται δυνάμεις με στόχο την αναχέτηση της εξαφάνισης του εναπομείναντα πληθυσμού του γήπα στην Κύπρο. Γελιοποίηση δύο θεσμών είναι και ανεξάρτητη. Σε κωμωδία εξελίσσεται η πολύχρονη αντιπαράθεση του Γενικού Ελεγχτή της Δημοκρατίας με την Επίτροπο Διοικήσεως. Καυγαδίζουν, ο ένας ζητά την φυλάκιση του άλλου και κανείς δεν δίνει τέλος σε αυτόν τον εξευτελισμό δύο ανεξάρτητων θεσμών. Στο Βερολίνο φτάσαμε σε στρατηγική συμφωνία. Αποκαλύψεις Ακιντζή, δεδομένα η εκπεριτροπής προεδρία και η πολιτική ισότητα. Ξεπερασμένες οι εγγυήσεις του 60, θα καταργηθεί το δικαίωμα επέμβασης. Η ανακοίνωση του Βερολίνου είναι μισή σελίδα, αλλά μια ανακοίνωση ουσίας. Δικαιοσύνη, 30 Δεκεμβρίου η απόφαση για τον ομαδικό βιασμό σε εισαγωγικά της Βρετανίδας. Ανώτατο ορθά ερευνήθηκε αστυνομικός για διαρροή στοιχείων σε ιστοσελίδα. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε και στη Χαραυγή. Ναυάγησε ο διάλογος γιατρών ΟΚΙΠΗ. Πλημμύρισαν δρόμοι, μπήκαν νερά σε σπίτια. Θύελλα αντιδράσεων για την παράνομη εργοδότηση. Πλάτες από τα κόμματα Δυσί, Δίκο, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και ΕΛΑΜ σε εργοδότες που παρανομούν και βολεύουν.